Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τη στιγμή που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον πόλεμο στη Μεσσαία Ανατολή, τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να ταλανίζουν την πλειονότητα των πολιτών. Χαρακτηριστικά όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, με τα περισσότερα νοικοκυριά σε απόγνωση, αφού οι καταναλωτές δυσκολεύονται ακόμη και για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών με τις τιμές των αγαθών στα ύψη. Η κλιματική αλλαγή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα αυξημένα κόστη ενέργειας έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές των τροφίμων, δημιουργώντας μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, αναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα. Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία επιδιώκουν με συμφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων, παραγωγών και σούπερ μάρκετ, με μειώσεις φόρων αλλά και με απειλές να μειώσουν τις τιμές προϊόντων, ειδικά τροφίμων πρώτης ανάγκης, την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη καλπάζει. Η προσφορά είναι λίγη. Η ζήτηση μεγαλύτερη. Όλοι θέλουμε το περισσότερο. Ας κοιτάξουμε λοιπόν και τις εκπτώσεις. Να δώσουμε σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες κάνουν τις ανατιμήσεις, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, να μπορέσουν να έρθουν προς τα πίσω οι τιμές. Ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε το 10,68% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2022, σύμφωνα με επεξεργασία στοιχείων της Eurostat. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η χώρα πιστεύω καθημερινά πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε κιόλας να επανέλθουμε. Επειδή είμαι 70 χρονών, έχω προλάβει την κατοχή στον τελείωμα. Επηγαίναμε στο μπακάλι και παίρναμε 50 μισό κιλό λάδι για να περάσουμε τη βδομάδα. Τώρα το λάδι έχει πάει δικαίω να έχει πάει το λάδι εκεί. Δικαίω να έχει πάει το λάδι εκεί, γιατί υπάρχουν ακριβά τα μελοκάματα. Ακριβά τα λιπάσματα, ακριβά τα πάντα. Λοιπόν, όσον αφορά για τα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει η μεγαλύτερη απαντεώνα που υπάρχει στην Ελλάδα. Η κατάσταση για πολλού απελπιστική και αν δεν ληφθούν μέτρα σε ό,τι αφορά στου μισθού και στι συντάξει, τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Τουλάχιστον το 50%. Είναι οι άνθρωποι αυτοί δεν παίρνουν παραπάνω από 1.000 ευρώ. Με 1.000 ευρώ μια οικογένεια με 3 παιδιά δεν νομίζω να τα βγάζουν πέρα. Σαν κρίκη σε μια αλυσίδα που μοιάζει έτοιμη να σπάσει, τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Με την ελληνική οικονομία να πνέει τα λίστια και ενδεικτική να είναι η εικόνα στον τουρισμό. Η σεζόν όχι μόνο δεν παρατάθηκε, αλλά το καλοκαίρι που πέρασε, όπως και το φθινόπωρο που εξελίσσεται, η εικόνα ήταν και παραμένει σε πολλές περιοχές κάτι περισσότερο από κακή. Κατώτερη των προσδοκιών των επαγγελματιών του τουρισμού, η παράταση της φετινής σεζόν, καθώς ο Σεπτέμβριος και οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, φαίνεται πως αν μη τι άλλο σε ό,τι αφορά στην επισκεψιμότητα, κινήθηκαν υποτονικά στην Καλαμάτα. Μετά από ένα καλοκαίρι, το οποίο δεν ήταν ίσως το καλύτερο που θα περιμέναμε, ακολούθησε ο Σεπτέμβρης. Εκεί βοήθησε αρκετά ο συνεδριακός τουρισμός το Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 15 περίπου του μήνα, μέχρι την έναρξη των σχολείων, υπήρχε και τουρισμός. Απλά στη συνέχεια τη σκητάλη, όπως πάντα, να λαμβάνουν τα συνέδρια, οι εταιρικές εκδηλώσεις, τα εταιρικά meetings και τα ταξίδια, τα πιο θεματικά. Ήταν καλό ο Σεπτέμβριος, έκλεισε καλά. Ο Οκτώβριος σαφώς είναι πιο ήσυχος μήνας και επίσης πιο ήσυχα τα πράγματα θα είναι το Νοέμβριο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι παρατηρήσαμε ιδιαίτερη επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Είχαμε στο ενδιάμεσο βέβαια και τις εκλογές, που σαν γεγονός σίγουρα έφερε κόσμο στη Μεσσηνή, αλλά ταυτόχρονα και δεν επέτρεψε ίσως την διοργάνωση κάποιων άλλων εκδηλώσεων, οπότε ήταν σχετικά ήσυχα, όχι από τους καλύτερους Οκτώβριδες που είχαμε μέχρι τώρα. Δεν ήταν ένα τόσο καλό καλοκαίρι, στηριχθήκαμε περισσότερο σε εγχώριο τουρισμό και λιγότερο σε τουρισμό εισερχόμενο, άλλωστε φαίνεται αυτό και από τα αποτελέσματα του αεροδρομίου Καλαμάτας. Όσο αφορά το Σεπτέμβρη, ο Σεπτέμβρης ήρθε με την κεκτημένη ταχύτητα οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου και κάποια συνέδρια που έγιναν στην Καλαμάτα. Κατά τα άλλα, οι καθημερινές δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρά μόνο κάποια Σαββατοκύριακα. Ο Οκτώβρης είναι κάτι που μας δυσκολεύει. Και μας δυσκόλεψε αρκετά λόγω και των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών. Γενικά η χρονιά δεν σκιαγραφείται και πάρα πολύ ωραία σε επίπεδα πληρότητας, σε επίπεδα κατανάλωσης και σε επίπεδα εξωστρέφειας που θα έπρεπε να έχει και το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Άλλωστε είναι και ένα πάγιο αίτημα όχι μόνο πλέον του δικού μας κλάδου του ξενοδοχειακού, αλλά και όλου του εμπορικού κόσμου της Καλαμάτας που έχει αρχίσει να το βλέπει και να το αισθάνεται αυτό. Μην ξεχνάμε ότι περισσότερη επισκέπτες στην πόλη σημαίνει και αύξηση του καταναλωτικού κοινού. Επηρεάζει λοιπόν άμεσα όλους μας.
Και ειδικά αυτούς τους δύσκολους μήνες, οι ξενοδόχοι αλλά και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται με τον ευρύ αυτό κλάδο έχουν ανάγκη από την αύξηση της επισκεψιμότητας. Σίγουρα τους μήνες αυτούς πρέπει από μόνοι μας, είτε ιδιωτικά είτε συλλογικά και μέσω των φορέων, πρέπει λίγο να τους σπρώξουμε αυτό που λέμε. Δηλαδή, σίγουρα κάποια τριήμερα θα υπάρχει προσέλευση, σίγουρα κάποιες διοργανώσεις προσελκύουν κόσμο, αλλά είναι μήνες που παραδοσιακά ο κόσμος δεν ταξιδεύει ιδιαίτερα. Περιμένουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων που και πάλι Καλαμάτα δεν αποτελεί αμιγώς χειμερινό και χριστουγεννιάτικο προορισμό. Οπότε εκεί πρέπει λίγο να έχουμε δελεαστικά πακέτα προσφορών, πρέπει λίγο να το πιέσουμε περισσότερο για να καταφέρουμε να έχουμε κόσμο. Η Καλαμάτα ουσιαστικά έχει σχολικό τουρισμό Μάρτιο-Απρίλιο, μετά υπάρχει μια μεγάλη καθίζηση. Τα ξενοδοχεία όμως και αυτά που δουλεύουν για την θερινή περίοδο πρέπει να παραμένουν ανοιχτά ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε το προσωπικό που χρειάζεται για να δουλέψουμε. Αμέσως μετά έχουμε το τριήμερο του Πάσχα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και προχωράμε στο άλλο κομμάτι του τουρισμού, το οποίο είναι ο μαζικός τουρισμός του ήλιος, θάλασσα, άμμος, χωριάτικη σαλάτα, Ιούλιος και Αύγουστος. Μετά κατέρχεται πάλι η κίνηση και έχουμε και το συνεδριακό τουρισμό του Σεπτεμβρίου. Η ανάγκη οι φορείς να βοηθήσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, κάτι περισσότερο από επιτακτική. Σίγουρα χρειαζόμαστε τη στήριξη του Δήμου, της Περιφέρειας. Τώρα έχουμε και καινούργια δεδομένα, ειδικά στην περιφέρεια. Χρειαζόμαστε στήριξη, διοργανώσεις αυτές και την προβολή σίγουρα της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας. Μας ανησύχησε και η εξέλιξη του αεροδρομίου που παραλίγο να διακοπεί η σύνδεση Καλαμάτας Θεσσαλονίκης. Δύο απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές ερχόντουσαν σε εγκύτητα. Ευτυχώς όμως η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα παραμείνει αυτή η γραμμή και πρέπει να δώσουμε μια εμφαζική, διότι ο καιρός καλά κρατεί και μας βοηθάει. Όμως, μιας και στηριζόμαστε περισσότερο, η Καλαμάτα κατά 70% στηρίζεται σε εγχώριο τουρισμό. Ο εγχώριος τουρισμός από Σεπτέμβρη και μετά αρχίζει και κάμπτεται, μιας και όλοι πάνε στις δουλειές τους και οι οικογένειες μας επισκέπτονται, έχουν και τα παιδιά που πάνε στο σχολείο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του αεροδρομίου, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερο εισερχόμενο τουρισμό εδώ. Για να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε και τη σεζόν. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και από τον τουρισμό στον πρωτογενή τομέα, τον άλλον βασικό υποτίθεται πυλώνα της ανάπτυξης της χώρας και ειδικότερα στο ελαιόλαδο που μοιάζει να δίνει μια ανάσα στους παραγωγούς χάρη στις υψηλές τιμές του προϊόντος. Τα δεδομένα ωστόσο δεν είναι ούτε εύκολα ούτε απλά. Αφού τα προβλήματα δεν λείπουν και η προοπτική είναι δυσίωνη αν δεν ληφθούν μέτρα για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου στην Ελλάδα. Ήταν όλοι οι μπλεκόμενοι φορείς εκεί. Μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή όλα όσα καταγράφονται και την εκτείναξη κυρίως της τιμής τον τελευταίο καιρό στο ελαιόλαδο, με τα ζητήματα της παραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα από πλευράς επιμελητών ή προβλημάτων στο ελαιόλαδο ήταν κάτι το οποίο στη χειρότερη περίπτωση θα μετέβαλε την ποιοτική κατηγορία του ελαιόλαδου. Εκεί που είχαμε ένα ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο με τιμή, επί παραδείγματι σήμερα, 8 ευρώ το κιλό, στη χειρότερη περίπτωση θα είχαμε ένα ελαιόλαδο λαπάντε, βιομηχανικό όπως λέμε στη γλώσσα της ελαιοκομικής πιάτσας, το οποίο αντί για 8 θα είχε 6 ευρώ το κιλό. Τι θα κάνουμε με αυτό το ελαιόλαδο? Θα το υποβάλαμε σε μια διαδικασία εξευγενισμού, ραφιναρίσματος, θα το κάναμε πρόσωπο και θα το πουλούσαμε. Κατά τη μειωμένη εισόδημα για τον παραγωγό. Το κακό μέχρι εκεί. Κακό, όχι καταστροφή. Το θέμα της επιμόλυσης από τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, τα ΜΟΑΧ, ΜΟΣ και ΜΟΑΧ, έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Δεν μπορούν αυτές οι ουσίες να απομακρυνθούν με ραφινάρισμα. Η βιομηχανία λοιπόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να γίνει αυτό το προϊόν εμπορεύσιμο για ανθρώπινη κατανάλωση. Για μένα το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αυτό πολύ σημαντικό, η διάβγαση που γίνεται στα θυποποιητήρια δεν απομακρύνει τα ΠΑΧ. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για την αξία του έξτρα παρθένο ελαιόλαδου να τηρούνται οι πρακτικές. Η ύπαρξη κολλημάτων στο ελαιόλαδο δυστυχώς είναι αποκλειστικά ευθύνη των παραγωγών και τον εαυτό μου μέσα, γιατί είμαι και ένα μικρός παραγωγός. Επιστήμονες, στελέχη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, τυποποίησης ελαιολάδου και άλλοι φορείς στάθηκαν σε όλα όσα πρέπει να γίνουν αναδεικνύοντας τα κακώς κείμενα. Η παραγωγή μας και ειδικά οι νέοι παραγωγοί έχουν αλλάξει λίγο φιλοσοφία
και προσπαθούμε προς το καλύτερο. Αλλά μην ξεχνάμε όμως, για να προχωρήσει σε αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν και χρήματα, έτσι. Να αλλάξεις, δεν είναι μόνο κουλτούρα, έτσι, είναι και λεφτά. Όταν μέχρι τα τώρα η τιμή του ελαιολάδου ίσα κάλυπτε το κόστος παραγωγής, φυσικά ο παραγωγός δεν είχε τη δυνατότητα να πάει να πάρει, συνέχισε με την τέπλα. Πραγματικά θέλουμε να περιορίσουμε τη χρήση του ελισοπλίου. Γιατί δεν είναι μόνο τα μόσχεμόα. Ξέρετε, τη μεγαλύτερη ζημιά του αλυσοπλίωνο, και ομιλώ για τη δυτική Μεσσηνία, τη οποία στην ευθύνη τεχνική έχω, την έκανε προωθώντας, μεγαλώντας τις προσβολές για την ίσκα της ελιάς, η οποία μεταδίδεται το χειμώνα τα σπόρια του Μύκητα και μπαίνει από τις κλαδοτομές που δημιουργούνται με το αλυσοπλίωνο. Ο παραγωγός έχει υιοθετήσει μια σειρά από μεθόδους, οι οποίες είπαμε είναι λάθος. Γιατί τις υιοθέτησε? Τις υιοθέτησε γιατί ήταν πιο οικονομικές, ήταν πιο γρήγορες και ήθελαν και λιγότερη προσοχή. Για ποιο λόγο δεν έχουν υιοθετηθεί οι σωστές γεωργικές πρακτικές όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί δεν τους παραδεχόμαστε όλοι ότι περισσότεροι από τους αγρότες δεν τις γνωρίζουν καν. Πόσους να μπορέσουμε να βρούμε? Πόσες εκπομπές να κάνουμε, Αντώνη, πόσες ημερίδες σαν αυτές που οργανώσαμε και μαζί και τέλος πάντων, και πόσο να μαζέψουμε, 20, 20, 30, 30 στα χωριά, στα καφενεία κτλ. Η επίσημη πολιτεία που έχει την ευθύνη, αυτή έπρεπε να κάνει τη δουλειά. Να σας πω το δεύτερο λοιπόν παράδειγμα. Γιατί να φωνάζουμε εμείς τώρα και να λέμε μη βάλετε φοιτικά λάδια κτλ. Να βγει αύριο το πρωί, προχθές, υπουργική απόφαση και να λέει απαγορεύονται στα αλυσοπλίωνα και στα γεωργικά μηχανήματα ορυκτέλεια που έχουν μόσμο. Κάποιος συνάδελφος, ο οποίος δεν είναι εδώ, πολλοί τον γνωρίζουν, ζήτησε από κάποια υπηρεσία, θα φέρω δικές μου ελιές στο ηλιοτριβείο σε πλαστικά σακιά. Ελάτε και βάλτε ένα πρόστιμο, κάντε ένα επεισόδιο, να αντιληφθεί ο κόσμος τι συμβαίνει. Πλέον αφού έρχονται κανονισμοί και σιγά σιγά πλέον θα μπουν στη ζωή μας και έχουν μπει σε άλλα προϊόντα, θα μπουν και στο ελαιόλαδο πολύ πιο σκληρή προφανώς, πρέπει να φτάσουμε κάτω-κάτω, και το κάτω-κάτω είναι ο παραγωγός. Υπάρχουν κατ' επάγγελμα αγρότες, υπάρχουν ετεροεπαγγελματίες αγρότες, υπάρχουν αυτοί που έχουν ένα κλήρο και έρχονται εποχικά και με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο προσπαθούν να συλλέξουν τον ελαιόκαρπο και να το μετουσιώσουν σε λάδι. Όλο αυτό όχι με τις καλύτερες πρακτικές. Να μείνουμε στο κλίμα και να μεταφερθούμε στην Αργολίδα, όπου η κατάσταση φέτος στον ελαιοπαραγωγικό τομέα είναι αποκαρδιωτική λόγω της χαρακτηριστικής ακαρπίας. Οι πρωτοφανείς καύσονες και η παρατεταμένη ξηρασία έπληξαν σημαντικά την περιοχή, με την παραγωγή μειωμένη και τους αγρότες να μην έχουν απόθεμα ούτε για προσωπική κατανάλωση. Ούτε το λάδι για τα σπίτια τους δεν εξασφαλίζουν φέτος οι ελαιοπαραγωγοί της Αργολίδας, όπου οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραγωγή και την καρποδεσία των ελιών. Δεν υπάρχει καθόλου ελιά. Οι βροχές του Μαΐου, οι ζέστες, από εκεί δεν κρατήσαν ελιές. Θα πληρώσουμε το λάδι λαδάκι. Εγώ θα σου πω ότι φέτο, αν θα βγάλω 100 κιλά, ζήτημα είναι, δεν θα με φτάσει ούτε για το σπίτι μου. Πέρυσι κάναμε έναν τόνο λάδι, φέτος θα κάνουμε ούτε 100. Ξεραθήκαν όλα. Όλη η παραγωγή είναι μείον. Οι καιρικές συνθήκες είναι πραγματικά άσχημες. Σε όλη την περιοχή δεν υπάρχει. Μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που κατέστρεψαν τη συγκομιδή για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο, οι εκτιμήσεις για την ελαιοπαραγωγή είναι αρκετά αποθαρρυντικές. Εμείς το αποδίδουμε στις ίδιες συνθήκες. Η παρατεταμένη υγρασία που είχε τότε την άνοιξη στην ανθοφορία και ο παρατεταμένος καύσωνας. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό 15 μέρες καύσωνα συνεχόμενα. Η υγρασία, με την υγρασία, ξέρετε, δεν κυκλοφορεί και η μέλισσα, δεν. Ο καύσωνας που το πας. 45 βαθμούς που να αντέξει τώρα το σποράκι. Το ελαιόλαδο είναι το πιο πρόσφατο προϊόν που βλέπει τις τιμές να εκτοξεύονται σε νέα υψηλά λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων. Πάρε παράδειγμα φέτος το φασολάκι που έφτασε στα 7 ευρώ το κιλό. Φασόλια. Του Έλληνα είναι το καλοκαίρι, φασόλι βραστό, φέτα, η οποία έφτασε 17 το κιλό, και λάδι. Τρία πράγματα που έχουν φτάσει σαν ύψη. Ανέβηκε πολύ η τιμή, δεν ξέρετε. 8,5 που λέει το συνεταιρισμό Λακωνίας πριν 10 μέρες. Τώρα έχει φτάσει 10 που λέμε. Στα σούπερ μάρκετ θα φτάσει 15-17.
ωφελημένοι μόνον όσοι είχαν αποθέματα από την περσινή χρονιά, αφού τώρα στην όλη εικόνα έρχεται να προσθεθεί και το υπέρογκο κόστος παραγωγής. Η τιμή του λαδιού εδώ τώρα, παραγωγή που είχαν περσινά λάδια, το πουλήσαν και 8 ευρώ παραγωγός. Ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό. Το μεγάλο το κόστος είναι το συγκομιδή. Έχει πολλά εργατικά ελιά, δεν μαζεύονται εύκολα. Θες χέρια. Όποιες οικογένειες έχουν δικά τους χέρια, αυτούς θα τους μείνει. Στα μεγάλα προβλήματα ο δάκος και η έλλειψη εργατικών χεριών. Δεν υπάρχουν και μάλλον όσοι υπάρχουν, από μόνοι τώρα οι αλλοδαποί όλοι, καθορίζουν ημερογράμματα που δεν θα έρθουν στο μυαλό σας. Από 60 μέχρι 70 ευρώ. Ο δάκος πάλι κάνει δουλειά, γιατί ο πληθυσμός του δάκου είναι ο ίδιος. Άμα είναι πολλές έλλειες, θα γλιτώσουν κιόλας. Είναι λίγες, πέφτει απάνω και ο δάκος, θα έχουμε και εκείνο το πρόβλημα. Δύσκολη κατάσταση φέτος, πολυδιάστατα δύσκολη με το προϊόν. Να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό. Είδαμε νωρίτερα τα του τουρισμού. Πλέον οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ή τη διαμονή επισκεπτών σε διαμερίσματα και κατοικίες που ενοικιάζονται για μικρά χρονικά διαστήματα με κρατήσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και των επιλογών φιλοξενίας στην Ελλάδα. Η δυναμική τους και στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μεγάλη. Η κυβέρνηση πάντως υιοθετεί κανόνες για τον κλάδο και νέα δεδομένα στη φορολογία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο περιορισμός των φαινομένων φοροδιαφυγής και ο έλεγχος του προβλήματος έλλειψης κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα είναι οι στόχοι του κυβερνητικού επιτελείου, τους οποίους θα επιδιώξει μέσα από τους νέους κανόνες που θα τεθούν σε εφαρμογή στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τελειώνει το παλιό Airbnb για τους μικρούς ιδιοκτήτες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπαίνουν νέοι κανόνες λειτουργίας στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Κανόνες όμως οι οποίοι δεν στοχεύουν άμεσα στην αναχέτηση του κόστου στέγασης και στην αύξηση της διαθεσιμότητας των ακινήτων στην μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε ιδιοκτήτη και το ποσοστό πληρότητας του ακινήτου, πολλοί μπορεί να επιλέξουν να αποκτήσουν ένα επιπλέον ακίνητο και πλέον να ανοίξουν κανονικά φορολογικά βιβλία ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Στο σχέδιο νόμου που έχει αυτή τη στιγμή καταθέσει η κυβέρνηση, βλέπουμε ότι επιβάλλει ΦΠΑ σε όλες τις μισθώσεις της μακροχρόνιας μίσθωσης, τέλος διαμονής, καθώς και μπαίνει σε διαδικασία πλέον όσοι έχουν πάνω από τρία σπίτια και πάνω, να μπουν σε διαδικασία πλέον να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, να ανοίξουν βιβλία και να μπαίνουν σε δικασία να αποκτούν και τον συγκεκριμένο ΚΑΔ στην εφορία τη δραστηριότητά τους. Παράλληλα, όσοι αυτή τη στιγμή είναι επαγγελματίες ή αλλιώς ιδιώτες, οι οποίοι είχαν αυτή τη στιγμή ένα ολόκληρο ακίνητο, μια ολόκληρη πολυκατοικία για γραμμένες βραχυχρόνιες μισθώσεις, είναι υποχρεωμένοι πλέον να αποκτήσουν το σήμα του ΕΟΤ. Η αύξηση της δυναμικής του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων καταγράφεται και στην περιφέρεια. Μόνο στο Δήμο Καλαμάτας η αύξηση αυτή ξεπερνά το 10% σε σχέση με πέρσι, με τον αριθμό τους πλέον να διαμορφώνεται στα 1.143. Γενικά βλέπουμε ότι ο κόσμος επιλέγει τους υπηρετικούς προορισμούς, διότι είναι πιο οικονομική, είναι πολύ πιο εύκολο το να μπει στη διαδικασία, να πάει στο αυτοκίνητό σου και να κινηθείς άμεσα σε ένα ποιοτικό κοντινό προορισμό σε μια απόσταση 2-2,5 ώρες, από το να μπει στη διαδικασία πλέον να κλείσει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για ένα τρίμερο. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι οι ιδιοκτήτες που θα πιεστούν και ενδεχομένως να επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις, με απότερο αποτέλεσμα την αύξηση της διαθεσιμότητας των προς μίσθωση ακινήτων και εν τέλει στην πιθανή ρύθμιση των αυξημένων ενοικίων, είναι κυρίως οι ιδιοκτήτες έως 2 ακινήτων, δηλαδή περίπου 94.000 φυσικά πρόσωπα. Οι ιδιοκτήτες με ένα ή ακόμα και 2 ακίνητα σε περιοχές που δεν έχουν έντονη τουριστική δυναμική και υψηλές πληρότητες, να επιστρέφουν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Σε αντίθεση όμως με τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν 2 ή ακόμα και 3 ακίνητα, λόγω των νέων κανόνων της βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα δούμε να μπουν στη διαδικασία να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αποκτώντας επιπλέον ακίνητα ή ένα ακόμα και 2 συνοχική δυνατότητα, διότι το πλαίσιο πλέον βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ και συμφέρει οικονομικά τα νομικά πρόσωπα. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την τροποποίηση ορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τη δημιουργία νέου κωδικού αριθμού δραστηριότητας, την υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα, την επιβολή ΦΠΑ, τέλους παρεπιδημούντων και φόρου διαμονής, την εντατικοποίηση των ελέγχων, την αυστηροποίηση των κυρώσεων και την εκμίσθωση συνόλου διαμερισμάτων πολυκατοικίας. Και από το θέμα που έχει και αυτό πολλές διαστάσεις, στα κενά που δημιουργήθηκαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 1,5 μήνα μετά, φαίνεται πως αυτά στην περιφέρεια Πελοποννήσου καλύπτονται.
Η εκπαίδευση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Καθημερινά υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν κενά που προκύπτουν, προσπαθούμε να τα καλύψουμε. Στο πλαίσιο αυτό και η δεύτερη φάση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν όποια τυχόν κενά δημιουργήθηκαν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τον Σεπτέμβρη συνήθως υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα τμήματα με τις εγγραφές, μεταγραφές μαθητών από γενικά λύκεια σε ΕΠΑΛ, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ καλύτερα στελεχωμένη από ότι η δευτεροβάθμια, η οποία ευελπιστούμε ότι θα καλυφθεί και η δευτεροβάθμια. Είχαμε ένα ζήτημα με την ειδική αγωγή, με τις παράλληλες στηρίξεις, που πραγματικά είναι πάρα πολλές πια, και από ό,τι ενημερώθηκα έχει δοθεί και εκεί λύση και θα γίνει ένας αυξημένος αριθμός προσλήψεων, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι παράλληλες στηρίξεις για να μπορέσουν και οι μαθητές αυτοί που το δικαιούνται να συνεχίσουν τη διαδικασία όπως και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές μας. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η εικόνα είναι καλύτερη, όπως επίσης ό,τι αφορά στη δευτεροβάθμια σε εκείνους που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι να έχουν καλυφθεί τα κενά των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, έτσι ώστε να μην έχουμε ελλείψεις στα παιδιά που θέλουν να δώσουν πανελλαδικά μαθήματα. Και εκεί πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Κάποια κενά που υπάρχουν προέκυψαν μετά με άδειες που προέκυψαν κατά από την πρώτη φάση διορισμού μέχρι και σήμερα. Έχουν καλυφθεί λοιπόν εκεί. Στα δημοτικά σχολεία έχουν καλυφθεί το πρόγραμμα και λειτουργεί κανονικά. Όπως και στα γυμνάσια και στα λύκεια γίνεται, εξαντλούμε το ωράριο όλων των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μην υπάρχει κενά μαθητών, να μην υπάρχουν και να φεύγουν οι μαθητές μας να γυρνάνε στους δρόμους. Και όπως θα το έχετε παρατηρήσει και εδώ στην Τρίπολη και στις άλλες πόλεις, πολλές φορές τα παλιότερα χρόνια μέχρι και τέτοια εποχή βλέπαμε από τις 11.30 ώρα ενδεχομένως μαθητές να κυκλοφορούν στους δρόμους γιατί είχε τελειώσει το πρόγραμμά τους, έφευγαν νωρίτερα. Φέτος δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Τουλάχιστον όσο βλέπω και παρατηρώ εγώ και στην επικοινωνία που έχω με τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους διευθυντές και τις διευθύντες των σχολείων. Να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα από το πρότυπο κέντρο Μητέρα Παιδί στην Καλαμάτα. Ένα κέντρο πραγματικά ξεχωριστό με σειρά δράσεων και εκδηλώσεων αφιερωμένες στη σχέση των γονιών με τα παιδιά τους. Το πρότυπο κέντρο Μητέρα Παιδί είναι ένας πολυχώρος ενημέρωσης των γονέων, διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας βρεφών και παιδιών, ενώ παράλληλα προσφέρει την ευκαιρία δημιουργικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Ξεχωριστή, μεταξύ άλλων, η δραστηριότητα που αφορά στη βρεφική κολύμβηση, με τα ωφέλη πολλαπλά και σε διάφορες διαστάσεις όπως επισημάνθηκαν κάποια από αυτά στην ειδική εκδήλωση αποφύτησης των βρεφών, η οποία πραγματοποιείται με επιτυχία κάθε σεζόν. Είναι μια δραστηριότητα που αγκάλιασαν οι γονείς από την πρώτη στιγμή και τα παιδιά φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γονείς που μας δίνουν την εμπιστοσύνη και φέρνουν τα παιδιά τους και μας δίνουν την αγάπη τους. Επίσης, ευχαριστούμε τα παιδιά που μας δείχνουν την αγάπη τους εμπράκτως μέσα στο νερό, με χαμόγελο, παιχνίδι, πολύ χαρά. Η βρεφική κολύμβηση περιέχει κυρίως την ασφάλεια των παιδιών μέσα στο νερό. Μαθαίνουν να είναι ασφαλοί. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έρθουν σε επαφή με το νερό, στη θάλασσα, σε μια πισίνα ή στα μαθήματά μας και μετά αναπτύσσουν κολυμβητικές δεξιότητες με στόχο να φτάσουν σε ένα σημείο στην ηλικία των 4-5 ετών όπου μπορούν να ακολουθήσουν το άθλημα της κολύμβησης πλέον και θα είναι μεγάλη μας χαρά αν συνεχίσουν να ασχολούνται με αυτό και στο κολυμβητήριο αργότερα και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και στην ενήλικη ζωή. Εκτός από μια πολύ καλή δυνατότητα στα παιδιά για κολυμβητικές ικανότητες, για να βελτιωθούν στις κολυμβητικές ικανότητες, είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων εδώ για χαρά, παιχνίδι, ομαδικότητα, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και σε αυτή τη δύσκολη ηλικία, γιατί τα βρέφη ξέρετε ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, μπορεί να ενδυναμώσουν τη σχέση με τον γονέα και τη μαμά και τον μπαμπά και να γίνουν η αγαπημένη μας οικογένεια. Οι ίδιοι γονείς άλλωστε μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τα ξεχωριστά αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. Η εμπειρία μου μόνο θετικό πρόσημο θα μπορούσε να έχει από όλη αυτή τη διαδικασία. Καθοριστικό ρόλο σίγουρα στην εξοικείωση του παιδιού με το υγρό στοιχείο έπαιξε αφενός η συμμετοχή του γονέα με το παιδί σε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφετέρου η δασκάλα μας, κυρία Μαριάννα Μπαρκουδή, όπου με τις γνώσεις, τη γλυκύτητα και την υπομονή που διακατέχει, κάνει το μάθημα να φαίνεται κυριολεκτικά παιχνίδι.
τα ωφέλη που αποκομίζει κάποιος από τα μαθήματα βρεφικής παιδικής κολύμβησης είναι πολλαπλά. Από το δέσιμο του γονέα με το παιδί και τον ποιοτικό χρόνο που απολαμβάνουν αμφότεροι, έως την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης του παιδιού, την εξοικείωσή του και την αυτονομία του. Φέρνουμε το μικρό μας από 4 μηνών εδώ. Είναι πολύ εξοικειωμένος με το νερό. Το βοηθάει πάρα πολύ να χαλαρώσει, να ηρεμήσει. Βοηθάνε διάφορες ασκησούλες που κάνουμε. Οι γονείς δένονται περισσότερο με το παιδί. Συναναστρέφεται, χαλαρώνει και όλα, στα ηρεμή γενικότερα. Είναι ωραίο που γίνεται και 2 φορές την εβδομάδα, ώστε υπάρχει και η δυνατότητα να είναι και περισσότερες φορές μέσα στο νερό και με τον μπαμπά και με τη μαμά ένα λαξ. Και είναι κάτι μοναδικό για την περιοχή και για την πόλη γενικότερα. Είναι μια σπουδαία εκδήλωση για να μάθουν και οι νέοι γονείς ότι υπάρχουν αυτά τα μαθήματα τα οποία βοηθάνε τα παιδάκια να εξοικειώνονται μεταξύ τους, με το νερό, να γνωρίζουν και άλλα παιδάκια, να συναναστρέφονται μαζί τους. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως δεν είναι μόνο η βρεφική κολύμβηση. Οι δραστηριότητες στο πρότυπο κέντρο μητέρα-παιδί στην Καλαμάτα πολλές και ποικίλες. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και που κυρίως έχουμε την ευκαιρία να γεμίσουμε με χαμόγελα τα προσωπάκια των παιδιών τους. Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στη σύγχρονη οικογένεια, σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει. Ετοιμάζουμε πολλά καινούργια πράγματα, ακόμα δεν μπορώ να σας πω κάτι. Ωστόσο, θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα στα social του κέντρου, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Τα παιδιά εδώ περνάνε καλά και κοινωνικοποιούνται. Είναι το στοιχείο της χαράς, το στοιχείο της ομαδικότητας, γιατί μέσα στο μάθημα κάνουμε και ομαδικά παιχνιδάκια. Και ότι περνάνε λίγο χρόνο με τους γονείς που πλέον όλοι γνωρίζουμε ότι τα ωράρια της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όμορφες στιγμές και πραγματικά ξεχωριστά όσα εξελίσσονται στο κέντρο. Τώρα, το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς συνεχίζεται δυναμικά τις δράσεις ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα. Έτσι, χθες διοργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο συμβαίνει, η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα. Ήταν η 17η κατά σειρά σε μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Μια τέτοια δράση πραγματοποιήθηκε και στην Καλαμάτα, στην πλατεία 23 Μαρτίου, όπου εθελοντές προέτρεπαν όλους όσοι έβγαιναν για διασκέδαση να ορίσουν τον οδηγό της παρέας. Για έναν κόσμο χωρίς τροχαία ατυχήματα, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών είναι μείζονος σημασίας. Με το σύνθημα αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, σε περισσότερα από 35 νυχτερινά σημεία διασκέδασης σε ολόκληρη τη χώρα, ένα εξ αυτών και στην Καλαμάτα, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και το Δίκτυο Εθελοντών του πρότειναν στις παρέες να ορίσουν ένα άτομο που δεν θα καταναλώσει ποτό και θα αναλάβει στο τέλος της βραδιάς τον ρόλο του οδηγού της παρέας. Γίνεται μία δράση των εθελοντών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό και βέβαια υπό την διοργάνωση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ Πάνος Μιλωνάς. Κάνουμε και απόψε το βράδυ στην πόλη της Καλαμάτας τη δράση αυτή όπου ενημερώνουμε το κοινό, τον κόσμο, ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος συμμετέχουν στη δράση, στην απόψινή δράση, η οποία είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να οδηγούμε όταν πίνουμε. Θέλουμε τη ζωή μας, γι' αυτό δεν πρέπει να πίνουμε. Το αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι νέοι, γιατί αυτοί διασκεδάζουν περισσότερο, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Οπότε θα πρέπει να γίνει παραπάνω ενημέρωση και να γίνουν γνώσεις των κινδύνων. Τουλάχιστον 4.000 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετησίως, εάν εξαλειφόταν η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και να αναφέρουμε σχετικά με το αλκοόλ ότι δεν θα πρέπει να καταναλώνεται όταν είναι έξω και θα πρέπει μετά να πάρουν κάποιο όχημα για την επιστροφή τους. Ρωτάει ο κόσμος, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση και να γνωρίσει περισσότερα πράγματα σχετικά με τη δράση. Μακάρι τα μηνύματα να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Πολύ σημαντικό να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα. Η ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών 4x4 Μεσσηνίας διοργάνωσε μια βραδιά αφιερωμένη στον εθελοντισμό.
και το πολύτιμο έργο που προσφέρει στην κοινωνία προφανέστατα. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν και η συγκέντρωση χρημάτων για την κατασκευή υπόστεγου για τα 5 πυροσβεστικά οχήματα του στόλου, αλλά και των δράσεων της εθελοντικής ομάδας. Μια βραδιά αφιερωμένη στον εθελοντισμό και στο πολύτιμο έργο που προσφέρει στην κοινωνία, καθώς και στην προβολή και ενίσχυση των δράσεών της, διοργάνωσε η ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών 4x4 Μεσσηνίας στην πόλη της Καλαμάτας. Πλησιάζει αυτές τις μέρες το κλείσιμο της αντιπυρικής περιόδου, οπότε είπαμε να κάνουμε μια εκδήλωση, μια γιορτή, ούτως ώστε να μαζέψουμε και κάποια χρήματα, να φτιάξουμε το υπόστεγο για αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπετε πίσω μας. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της εθελοντικής ομάδας που συγκεντρώνει χρήματα για την κατασκευή υπόστεγου, το οποίο θα έχει ρόλο διπλό, αφενός την προστασία των πυροσβεστικών οχημάτων και αφετέρου θα παρέχει στέγη για την λειτουργία των ακαδημιών της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς και χώρο για εκπαιδεύσεις, συναντήσεις και άλλες δράσεις. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι δωρές ιδιωτών, επιχειρήσεων, του πυροσβεστικού σώματος Ελλάδος και θεωρούμε ότι είναι αμαρτία να βρέχονται και να τα καταστρέφουν οι καιρικές συνθήκες. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της εθελοντικής ομάδας, αποδεικνύοντας την πράξη πως η Μεσσηνία είναι μια κοινωνία αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Δεν γίνεται να υπάρξει οτιδήποτε επίσημο κρατικό χωρίς την αρρωγή του εθελοντισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις δε, ο εθελοντισμός προηγείται του κρατικού μηχανισμού και εκεί είναι το σωτήριο. Άρα οφείλουμε όλοι να σκεφτόμαστε και το περιβάλλον και την κοινωνία και να προσφέρουμε εθελοντικά τις υπηρεσίες μας όπου μπορούμε και όπου μας ζητηθεί. Εάν μπορούμε δε από μόνοι μας να ευαισθητοποιηθούμε και να προστρέξουμε σε όποια ομάδα να είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι δική μας, η οποιαδήποτε ομάδα, να γίνει κάποιος εθελοντής, ακόμα και εθελοντής αιμοδότης θα έλεγα εγώ, ο εθελοντισμός είναι μεγάλο πράγμα. Είναι αυτό που σώζει την κοινωνία μας σήμερα όπως έχει γίνει. Με τον πιο εμφατικό τρόπο, η κλιματική κρίση έκανε την εμφάνισή της στην χώρα μας, πλήττοντας ανεπανόρθωτα την περιοχή της Θεσσαλίας, όπου ο ρόλος των εθελοντικών ομάδων για μια ακόμη φορά αναδείχθηκε καταλυτικός. Κοιτάξτε να δείτε, η κλιματική αλλαγή αυτό είναι. Είναι έντονες ραγδαιότητες των καιρικών φαινομένων. Είτε μιλάμε για έναν καύσωνα ο οποίος θα έχει και απότομες εντάσεις ανέμου, δυνατούς ανέμους, και έτσι καθιστά τις πυρκαγιές αδύνατο να πιαστούν από τον ανθρώπινο παράγοντα. Το ίδιο ισχύει με τις πρόσφατες πλημμύρες που ζήσαμε στη Θεσσαλία. Ήταν πολύ μεγάλη η ανταπόκριση των εθελοντικών οργανώσεων. Υπήρχε πολύ καλή οργάνωση όσον αφορά τις εθελοντικές οργανώσεις και με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μεταβήκαμε εμείς ως ΟΑΚ με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων 4 φορές στη Θεσσαλία. Και εκεί η ανάγκη για το όλοι μαζί μπορούμε ήταν πραγματική. Κυριακή λοιπόν, και ένα μεγάλο κομμάτι του δελτίου του βραδινού κυρίως είναι αφιερωμένο στις αθλητικές ειδήσεις και εξελίξεις. Έχουμε μαζί μας ποιον άλλον για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες στην αίθουσα σύνταξης, η συνάδελφος Σύση Τριάντου. Καλησπέρα Σύση. Καλησπέρα Γεωργία. Να ξεκινήσουμε με Αλφα Εθνική και τον Αστέρα Τρίπολης. Ο οποίος σήμερα, Αστέρας, έχασε την ευκαιρία για ένα αποτέλεσμα στην έδρα του σε ένα δύσκολο ομολογουμένος παιχνίδι. 0-3 ιτήθηκε από την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να περάσει από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και πια να στρέψει και το βλέμμα στο επόμενο παιχνίδι για τους ομίλους του Europa League. Αυτό το παιχνίδι ωστόσο είχε και αρκετά χαρακτηριστικά. Είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο για τους Αρκάδες που είχαν και δοκάρι και τετατέτ. Είχε όμως μια αποβολή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 52 του Καστάνιο, που προκάλεσε και τις διαμαρτυρίες. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αρκετή καθυστέρηση, γιατί είχαμε δακρυγόνα στον αγωνιστικό χώρο, είχαμε διαμαρτυρίες από την ΑΕΚ για δακρυγόνα τα οποία
Δυστυχώς ήταν κερκίδα με παιδιά, ήταν κερκίδα με γυναίκες, μιλάνε για χτυπήματα. Είχαμε ένα γενικότερο, μια γενικότερη έτσι, ένταση, μια αναστάτωση, ναι, θα την έλεγα. Από εκεί και έπειτα το αποτέλεσμα αυτό δίνει στην ΑΕΚ τρεις πολύτιμους βαθμούς, είναι πλέον στους 17, από την άλλη οι Αρκάδες μένουν στους 8 βαθμούς και όπως είπε και ο προπονητής τους μετά το τέλος του αγώνα ο κύριος Ράσταβατς, εάν είχαν εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είχαν δημιουργήσει στο παιχνίδι αυτό, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, τότε θα μιλούσαμε για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, η πραγματικότητα ωστόσο είναι αυτή. Μπορούμε να δούμε και τα καλύτερα στιγμιότυπα και τα γκολ που σημειώθηκαν σήμερα στο σχετικό βίντεο. Έχει χώρο και ο Μπαρτόλο τώρα στα τυφλά, θέλησε να παίξει με τον Καλτσά, έχει επιστρέψει ο Χατσαφή, έκανε λάθος όμως ο Καλτσάς με τον Μυριτέγιο, ο Καλτσάς απέναντι στον Τάκοβιτς, δοκάρι! Στο 23 τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα μετά τον λάθος του Χατσαφή. Πέρασε ξανά από τον Χατσαφή, μπάλα τέτα τέτα ο Καλτσάς και πάλι out! Δεύτερο συνεχόμενο λάθος από τον Χατσαφή. Η ΑΕΚ έχει να απειλήσει από το 7 και το Τσούμπερ. Εδώ λίγο έλειψε ο Στάνκοβιτς, έπαιξε με τη φωτιά. Έγινε το λάθος όμως, ακόμη ένα κοντά στην περιοχή. Ο Ρεγκίς τέτα τέτ, βγαίνει ο Στάνκοβιτς, ο Ρεγκίς, κόρνερ! Φανταστική επέμβαση από τον Στάνκοβιτς. Τρεις φορές μπήκαν επικίνδυνα οι παίκτες του Αστέρα στην περιοχή και οι τρεις από λάθη των κυτρινόμαυρων. Ο Μυριτέγιο έχασε από το ωραίο τάκλι του Σιμάνσκι και τώρα ευκαιρία με τον Γιόνσον. Έπαιξε στον Τσούμπερ, δεν υπάρχει επιλογή αριστερά. Τώρα ανεβαίνει ο Γιόνσον, σούταρε ο Τσούμπερ out. Γκαρσία ζητάει ο Μυριτέγιο, εκεί σημάδεψε ο Μυριτέγιο, έκανε την κεφαλιά. Μπάλα out λέει ο Σιδηρόπουλος. Ο Μάνταλος ταλαιπωρεί τον Μουνάφο. Σιμάνσκι για τον Τσούμπερ. Ο οποίος πέρασε με το αριστερό, θα σεντράρει, μπάλα περνάει, Ελίασον! 0-1 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια μαγική κίνηση από τον Τσούμπερ με το δεξί, σέντρα με το αριστερό. Ο Ελίασον στην πλάτη της άμυνας ευνηδιάζει τον Ζουκάνοβιτς και έχουμε το 0-1. Ελίασον θα ψάξει την σέντρα. Ο Αλάβγε στην πρώτη του επαφή έκανε λάθος. Ο Γιόνσον θέλησε να γυρίσει και τα κατάφερε. Ο Γκαρσία πρόλαβε πρώτου Μάνταλου. Ο Γκαρσία έκανε κοντρόλ. Ο Χατσαφή με το κεφάλι βρήκε τον Τσούμπερ. Ο οποίος πήρε φάουλ. Ο Καστάνιο θα πάρει κίτρινη κάρτα και θα είναι η δεύτερη. Στο 52 ο Αστέρας μένει με 10. Ελίασον κάνει τις προσποιήσεις, ζητάει ο Πινέδα εκτός περιοχής. Ο Γιόνσον όπλησε, σούταρε πάνω από το δοκάρι. Ο Ρεγκής ψάχνει τον Μυριτέγιο, αλλά βγήκε ο Στάνκοβιτς, καθάρισε τη φάση και τώρα η ΑΕΚ μπορεί να βγάλει την κόντρα. Με τον Ρότα, τον Ζήνη, τον Τσούμπερ, τον Πινέδα απέναντι ο Ελίασον. 5 απέναντι σε 4. Ο Ρότα κουβάλισε την μπάλα πολλά μέτρα και μοίρασε τον Τσούμπερ. Τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ο Άλβαρες. 14 λεπτά ακόμη, χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις. Κεφαλιά γκολ! Μοχαμάντι τελειώνει το μάτς το 77. Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, κάνει το 0-2 και σφραγίζει το τρίποντο για την ΑΕΚ. Ο Ζήνη έπαιξε ωραία, ο Γαλανόπουλος, ο Φανφέρ, την κόντρα out. Τσούμπερ έστρωσε για να πλασάρει, 0-3, το άξιζε ένα γκολ, ήταν αυτός που οδηγούσε επιθετικά την ΑΕΚ, αυτός που έφτιαξε το 0-1, στο 87 κάνει το 0-3, ο πολύτιμότερος σήμερα για την ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν από τον Αστέρα της Τρίπολης, Σίση. Να έρθουμε στα της Καλαμάτας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν και θα μπορούσαμε να πάμε και στην Καλαμάτα 80, αλλά να ικανοποιήσουμε για τους φιλάθλους, νομίζω ότι πηγαίνει με το ενδιαφέρον όλο αυτό. Καλώς κακώς, είναι βασιλιάς των σπορ το ποδόσφαιρο. Μένουμε στο ποδοσφαιρικό λοιπόν κλίμα, κατεβαίνουμε μια κατηγορία στην Super League 2, εκεί όπου η Καλαμάτα είχε την πρώτη της γκέλα σήμερα το απόγευμα με τα Χανιά σε ένα δύσκολο παιχνίδι, διαφορετικό παιχνίδι, δύο ομάδες που
φαίνεται πως έχουν πολλά να διεκδικήσουν σε αυτή τη φετινή κούρσα. Η ομάδα της Καλαμάτας, όπως είπε και ο κύριος Αμανατίδης μετά το τέλος του αγώνα, δεν δικαίωσε τον εαυτό της, τον αδίκησε αντιθέτως, είχε κάποιες ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να τους μετουσιώσει σε γκολ. Μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα με 2 γκολ από την ομάδα των Χανίων, η οποία φεύγει κερδισμένη με αυτούς τους 3 βαθμούς στις αποσκευές της. Πλέον ισοβαθμούν οι δύο αυτές ομάδες στην κορυφή του νότιου ομίλου και στρέφουν το βλέμμα τους στη συνέχεια. Είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, έχουμε μόλις 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχει δρόμο ακόμα η Super League, ώστε να ξεκαθαρίσει και το ποιος θα είναι το αφεντικό, σε εισαγωγικά αν θέλεις, του νότιου ομίλου. Έχουμε πορεία. Έχουμε όμως και τα όσα είπε ο προπονητής σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι σήμερα αδικήσαμε πάρα πολύ τους εαυτούς μας. Είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Νομίζω δεν κινδυνέψαμε ούτε μία φάση. Βγήκαμε στην επίθεση όπως έπρεπε. Δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις για τον γκολ, δεν ήρθε. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι έτσι ξεκινήσαμε και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού δεχόμαστε μία φάση, με μία φάση νομίζω είναι αμφισβητούμενη. Παρ' όλα αυτά η ομάδα μας, επειδή ήταν κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, πίστεψε σε αυτό το πλάνο που είχε και πίστεψε και στην εικόνα της. Συνεχίσαμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ, να ξαναγυρίσουμε από την αρχή. Δεν το καταφέραμε. Σήμερα κάναμε μία στάση. Δεν μπορεί να σταματήσει κάτι την ομάδα μας, θα συνεχίσουμε. Αυτό που μένει είναι μια προσπάθεια που κάναμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι ήμασταν σαφώς καλύτεροι. Σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται αυτό το 0-2 στην εικόνα του παιχνιδιού, όμως και αυτό μπορεί να γίνει μάθημα για μας για τη συνέχεια. Θα βγουν αυτά τα συμπεράσματα που πρέπει και η ομάδα μας θα συνεχίσει. Αυτοί που βιάζονται να χρήσουν ομάδες φαβορί ή αυτοί που βιάζονται να αποδομήσουν μια ομάδα φέτος έχουν χτυπήσει λάθος πόρτα, αν αναφέρονται κάποιοι στην ομάδα μας. Είδαμε το ρεπορτάζ CC30, να δούμε και τα αποτελέσματα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας εξήγησες λίγο πώς έχουν τα πράγματα, να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί. Ναι, είχαμε λοιπόν σήμερα την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β με τον Παναθηναϊκό Β, 3-1 υπέρ των γηπεδούχων, 1-0 ο Ιωνικός στον Τηλικράτη, με το ίδιο σκορ τελείωσε και το παιχνίδι της Καλυθέας με τον Γιούχτα Αρχανών, 1-0 η αναμέτρηση της Ηλιούπολης με τον Διαγόρα, η Παναχαϊκή έχασε στην έδρα της 0-1 από το Εγάλαιο και το 0-2 των Χανίων επί της Καλαμάτας που ολοκληρώνει την κάρτα μας αυτή, τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Είναι νωρίς ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα τα δούμε όμως στην πορεία. Το τόνισε αυτό και ο προπονητής. Όσοι σπέβδουν από τώρα να βγάλουν πρωταθλητές ή να υποτιμήσουν την προσπάθεια κάποιας ομάδας, δυστυχώς θα διαψευθούν στην πορεία. Δυστυχώς θα διαψευθούν στην πορεία, διότι ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Το έχει πει πολλές φορές. Αυτό το τονίζει συγκεκριμένα. Μάλιστα. Πάμε και παρακάτω, αν θέλεις, να δούμε λίγο βόλεϊ. Πάμε στα αποτελέσματά μας. Πάμε Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική έχουμε, θυμίζουμε, μία μοναδική εκπρόσωπο, την ομάδα της Εράνης Φιλιατρών, η οποία και σε αυτή την αγωνιστική δεν κατάφερε 7η στροφή του πρωταθλήματος να πάρει ένα αποτέλεσμα. Μένει στο 0-0 με τον Ιάλισσο. Από εκεί και έπειτα, η ομάδα του Αφάντου με την Ερμιονίδα 1-3 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των φιλοξενουμένων. Θύελα Ραφίνας Βίζαντας Μεγάρων 4-2. Κόρινθος με Μαρκό 1-0. 5-0 ο Αστέρας Βάρης πήρε το αποτέλεσμα από το Μεσολόγγι. Η Ρόδος εκτός έδρας διπλό 1-0 επί της Αθλητικής Ένωσης Μυκόνου. 2-0 ο Παναργιακός επί της Ελλάς Σύρου. 3-2 ο Πανεγιάλιος εκτός έδρας τον Πανελευσυνιακό. Και το τελευταίο αποτέλεσμα είναι υπέρ της Βάρδας 3-0 επί του Πηλίου Κο. Με αυτό να θυμίσουμε ότι η ομάδα της Εράνης βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας, για να έχουμε μια εικόνα, και την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Μαρκό. Κατεβαίνουμε και άλλη κατηγορία, να πάμε στην Α τοπική Γεωργία, και εκεί με ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Ο Πανθουριακός πήρε 3-0 το αποτέλεσμα από τον Πάμισο Μεσίνης, δύο ομάδες που φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν φέτος για τον τίτλο. 3-0 ο Μιλτιάδης, πολύ δυναμικός φέτος επί της υπεργογείας. Με 4-1 η ομάδα της Κορώνης κέρδισε τον Εθνικό. Ο Τέλειος Άγρας με Θύελλα Χαρακοπιού μοιράστηκαν το βαθμό της ισοπαλίας με 1-1. Η Μάνη εκτός έδρας πήρε το διπλό από το Διαβολίτσι με 2-0 σκορ. Και 3-1 επικράτησε η Κυπαρισία του Ολυμπιακού Ανάληψης, η οποία μάλιστα βρίσκεται και στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή με 9 βαθμούς.
Τώρα, στη Β' τοπική, που και αυτή συνεχίζεται με το δικό της το ρυθμό, η Καλυθέα κέρδισε 2-1 την Θύελλα Μερόπυσσο. Ο Μεσσηνιακός εκτός έδρας κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Αρφαρών. Ο Παναθηναϊκός επίσης εκτός έδρας νίκη, πήρε 2-1 με 2-1 σκορ το διπλό από την Φινικούντα. Ο Αστέρας Βαλήρας νίκησε την ομάδα του Καλού Νερού με 2-1. Ο Νέος Άρης με την ομάδα της Αβίας μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας από 1-2. Στο 3-2 έληξε η αναμέτρηση του Ατρόμητου Πλατέως με τον Παπαφλέσσα Βλαχόπουλου. 2-1 η Ομόνια κέρδισε τη Στενοσιά και με 5-0 ευρύ σκορ η Αναγέννηση Παραλίας επικράτησε τη Λογκά. Η Καλυθέα με την Ομόνια είναι οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας στην Β' τοπική κατηγορία. Και να κλείσουμε με βολή. Αφού ολοκληρώσαμε, ναι, να έρθουμε στο βόλεϊ και είμαστε ψηλά στην κατηγορία, τα χωρίσαμε με αθλήματα όπως και να έχει. Είχαμε μια ήττα όμως την Καλαμάτα 80, έτσι εσύ. Είχαμε έναν απολογισμό με 2 ήττες στη διοργάνωση του League Cup. Είναι ξεχωριστή από αυτή του πρωταθλήματος, αλλά είναι αυτή η οποία έκανε τον ντεπούτο της Καλαμάτας στο επαγγελματικό βόλεϊ. Είναι το League Cup αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά, το οποίο φέτος φιλοξενήθηκε στην Ορεστιάδα. Αντιμετώπισε τον Άθλιο Ορεστιάδα. Άρα ήταν κάτι σαν τεστ, θα έλεγε κανείς. Θα έλεγε κανείς μια πρόβα τζενεράλ, ένα πολύ δυνατό τεστ, γιατί αντιμετώπισε τόσο τον Άθλιο Ορεστιάδα όσο και τον Πήγασο Πολύχνης. Είναι δύο ισχυρές ομάδες και θα τις βρήκε μπροστά της η Καλαμάτα 80. Της πήγε και τις δύο στο tie break και αυτό λέει πάρα πολλά. Ήταν μαχητική, έπαιξε πάρα πολύ καλά άμυνα μπλοκ, έδειξε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Δεν πήρε την νίκη, αυτό όμως ήταν δευτερευούς σημασίας, έτσι κι αλλιώς εξ αρχής δεν ήταν στους στόχους της Καλαμάτας. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αντιμετωπίστηκε, όπως ακριβώς το είπες, ως ένα δυνατό τεστ. Το βλέμμα στρέφεται ξεκάθαρα στην πρεμιέρα της Volley League. Πολύ σύντομα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 28 του μηνός, θα γίνει το πρώτο παιχνίδι. Αντίπαλος θα είναι ο Άθλος Ορεστιάδας, τον οποίο αντιμετώπισε. Γεύθηκε, πήρε μια γεύση του τι έχει να δώσει, τι έχει να αντιμετωπίσει και ελπίζει στην έδρα της, γιατί το ραντεβού είναι εντός έδρας, να κάνει ένα ποδαρικό με το δεξί στην νέα αυτή κατηγορία. Είναι, θυμίζουμε, το νέο ταξίδι στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ για την ομάδα της Καλαμάτας 80. Να το ευχηθούμε και να δούμε το ρεπορτάζ και να σε ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την αναλυτική ενημέρωση εσείς οι 30. Με δάχτυλο ο Δαλακούρας, ευκαιρία τώρα. Ροντρίγκο με πλασέ, μαζί με ο Μπέικ. Συναντηνό στο Μπουιάτι. Βγαίνει έμπνευμα τον Δαλακούρα. Ωραία φάση. Η πρώτη φάση διαρκεία ουσιαστικά στο παιχνίδι, η οποία τελειώνει με εντυπωσιακό μπλοκ. Μετά από έναν βολεϊκό μαραθώνιο 137 λεπτών, Καλαμάτα 80 και Πήγασος Πολύχνης έφτασαν στο tie break, διεκδικώντας τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό της πρώτης φάσης του League Cup. Νικητής ο Πήγασος με 3-2 σετ, με την Καλαμάτα 80 να κερδίζει για μια ακόμη φορά τις εντυπώσεις στην πρώτη της συμμετοχή σε επίσημη διοργάνωση του επαγγελματικού βόλεϊ. Χρειάζεται μια καλή υποδοχή. Out είναι μέσα, βλέπετε, πάνω στην τελική γραμμή. Δύσκολα. Μπογιάντη. Δυσκολεύει την υποδοχή. Χάθηκε ευκαιρία για τον Άθλο. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Σόρασε ποιον στο Μπουγιάτη. Κέρδη. Χάνεται ευκαιρία. Πω, τι φάση ήταν αυτή. Δυσκολεύει την υποδοχή. Τρέχει ο West. Μαντέκας κερδίζει τον ποντό. Παρότι στήθηκε τριπλό μπλοκ. Για να δούμε αν θα είναι η ευκαιρία της τώρα. Ρίτσις, δεν είναι καλή υποδοχή. Σώρα στον Μπουγιάτη. Κουένεν με δάχτυλα βγαίνει η άμυνα από το λίβερο του Άφλου. Μπουγιάτης το φιλέει μπάλα. Η Καλαμάτα ισοφαρίζει. Με 25-27 θα οδηγήσει το παιχνίδι στο tie break. Μπουγιάτη με δάχτυλο Μαντέκα στην υποδοχή. Συνέχεια με δάχτυλα προσπάθησα περάσει ο Σόρα και να ευνηδιάσει Ροντρίγκο. Ξανά γρήγορα πέρασε με τον Ροντρίγκο. Αντίθεση από τον Άθλο Μπουγιάτη τώρα και πόντος. Προσπάθεια του Ρίστη 9-7. Μπλοκ από τον Αλεξάκη και τον Μπουγιάτη. Και ο West. Το Ρίστης βγάζει την υποδοχή. Ο Μπουγιάτη
κερδίζει το πόντο. Λίγο πριν την πρεμιέρα της Volley League, η Καλαμάτα 80 έδειξε μαχητικότητα, πείσμα και καλή τακτική στον μπλοκ άμυνα, αποχωρώντας γεμάτη εμπειρίες από την διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο κλειστό της Ορεστιάδας. Πλέον, το ραντεβού δίδεται στις 28 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα, όπου θα αντιμετωπίσει και πάλι τον Άφλο στην πρεμιέρα της Volley League. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπουργίτης Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.